ήταν πάντοτε ο καλύτερα διευθετημένος χώρος του σπιτιού, με χαμηλά έδρανα, πεζούλια, γύρω-γύρω στους τοίχους, όπου πάνω σε δέρματα ζώων ξάπλωναν οι συμποσιαστές. Στην Όλυνθο βρίσκονται τα ωραιότερα παραδείγματα πρώιμης τεχνικής ψηφιδωτών που βρέθηκαν στον ελληνικό χώρο και παρουσιάζουν ποικιλία σχεδίων και κοσμημάτων, καθώς επίσης και συνθέσεις με ανθρώπινες και ζωικές μορφές. Στα περισσότερα σπίτια της Ολύνθου βρέθηκαν ειδικοί χώροι λουτρού, βαλανία, με μόνιμο πύληνο λουτήρα καθιστού τύπου και αγωγό αποχέτευσης. Σε αρκετά επίσης σπίτια βρέθηκαν μόνιμες λεκάνες αποχωρητηρίου, πανομοιότυπες με τις σημερινές. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την ανασκαφή των δρόμων είναι το άρτια σχεδιασμένο σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης της πόλης. Σε διάφορα σημεία εντοπίστηκαν οι πύληνοι σωλήνες, οι οποίοι τροφοδοτούσαν την πόλη με νερό από μία απόσταση 15 χιλιόμετρων βόρεια. Στα νότιο-ανατολικά του οχυρωμένου οικισμού εντοπίστηκε ο τομέας των κατοικιών των εύπορων πληθών, οι ονομαζόμενες βίλες, διακοσμημένες με ιδιαίτερα σημαντικά ψηφιδωτά δάπεδα, όπως αυτά της Βίλας της Αγαθής Τύχης. Στον κύριο Σανδρώνα, το ψηφιδωτό έχει παράσταση του θεού Διονύσου πάνω σε άρμα, που το σέρνουν δύο πάνθερες, ενώ ένας φτερωτός έρωτας και ένας κερασοφόρος σάτυρος συνοδεύουν το θεό. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Σπηλαίου, όπου λατρευόταν ο Διόνυσος. Η περιοχή της λατρείας αυτής αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Ξενοφόντα, ο οποίος εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου μεταξύ των Λακεδαιμονίων και του κοινού των Χαλκιδαίων. Κατά τον Ξενοφόντα, λοιπόν, στις επιχειρήσεις που γινόταν στην Τωρόνη, τραυματίστηκε ο βασιλιάς των Λακεδαιμονίων, ο Αγισίπολης, έπαθε ηλίαση, κατά άλλους, και θέλησε να έρθει στο ιερό του Διονύσου, όπου έτρεχαν, λέει, νερά και ήταν σκιερά, υπήρχαν σκιερά δέντρα, για να γιατρευτεί. Ο Αγισίπολης δεν πρόλαβε να φτάσει και να γιατρευτεί εδώ, πέθανε λίγο έξω από το ιερό. Οι αρχαιολόγοι όμως έφτασαν και μπόρεσαν να μάθουν πολλά για την ιστορία του τόπου. Εδώ λοιπόν καταρχήν βρίσκεται ένα σπήλαιο, είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί κάποιος άνετα να μπει μέσα. Έχει γίνει μια σχετική έρευνα από την εταιρεία, από την εφορία σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας. Γύρω από το σπήλαιο, ήδη από την ανασκαφή που είχε διενεργηθεί στη δεκαετία του 60, είχαν βρεθεί πάρα πολλά ευρήματα, ιδιαίτερα θραύσματα κεραμικής μελανόμορφων αγγείων, όπου επάνω υπήρχαν επιγραφές Διονύσο. Είναι γνωστό ότι ο Διόνυσος λατρεύεται σε σπήλαια ή σε περιοχές με σπήλαια. Καταλάβαμε ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να γινόταν κάπου πιο ψηλά, πιθανόν εκεί να υπάρχει κάπου ένας οίκος, ένας λατρευτικός χώρος, και απλώς η κεραμική κύλησε σε όλη αυτή την περιοχή. Ο χώρος συνεχίστηκε και ήταν γνωστός και στα ελληνιστικά χρόνια. Στον 4ο αιώνα, όταν στο ιερό εδώ ιδρύεται για πρώτη φορά και εισάγεται η λατρεία του Άμωνα Δία, θέλουν να διαμορφώσουν αυτή την περιοχή που είναι πραγματικά πανέμορφη, και τότε κτίζεται ένας τείχος στον οποίο, κουρουνός, μια κρίνη, στον οποίο οδηγεί ένας αγωγός όπου ρέει το νερό και από την οπή του κουρουνού το νερό τρέχει κάτω.
βρισκόμαστε στην περιοχή λατρείας του Άμωνα Δία και αυτός εδώ είναι ο ναός που κτίστηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Το 403 π.Χ. σύμφωνα με τις πηγές, ο Λύσανδρος πολιορκούσε την Άφητη. Τότε εμφανίστηκε στον ύπνο του ο θεός ο Άμων Ζεύς, ο οποίος του είπε να λύσει την πολιορκία. Ο Λύσανδρος πράγματι την επόμενη μέρα σταμάτησε την πολιορκία και παρακίνησε τους Αφήτιους να θυσιάσουν προς τιμή του Άμωνος Διός. Η έρευνα βέβαια υποστήριξε ότι η θυσία αυτή έγινε στο Αμμόνιο, στην όαση της Ήνας. Και πολύ πιθανό εκεί έγινε. Φαίνεται όμως ότι προς τιμή πλέον του Άμωνα Δία, οι Αφήτιοι θέλησαν να κτίσουν λατρευτικό οίκο στο ιερό του Διονύσου και πραγματικά ξεκίνησαν στις αρχές του 4ου ένα κτίσμα σε αυτόν εδώ το χώρο. Για λόγους άγνωστους εμάς, το κτίσμα αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Στις αρχές του 4ου το κοινό των Χαλκιδαίων αποκτά ιδιαίτερη δύναμη, ξεκινάνε πόλεμοι με τους Λακεδαιμόνιους και οι κοινωνικές και πολιτικές αυτές συνθήκες δεν επιτρέπουν στους Αφήτιους να ολοκληρώσουν το κτίσμα. Στη συνέχεια όμως εγκαταλείπεται αυτό, αλλά στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, όταν πλέον ο Φίλιππος έχει ενσωματώσει την Κασάνδρα στο βασίλειό του, δεν την κατέστρεψε, κατέστρεψε την Όλυνθο και τα Στάγυρα, όχι όμως τις πόλεις της Κασάνδρας. Ο Φίλιππος λοιπόν, πιθανότατα στα χρόνια του Φιλίππου, κτίζεται ο ναός ο Δωρικός του Άμωνος Διός, ο οποίος τελειώνει ίσως τα χρόνια του Αλεξάνδρου, χρησιμοποιείται υλικό από το κτίσμα αυτό και την ίδια εποχή, στο ίδιο οικοδομικό πρόγραμμα, δημιουργούνται μία σειρά από βάθρα, τα οποία συγκρατούσαν κίονες, όπως συνηθίζεται στους Αιγυπτιακούς ναούς. Ο Άμων Ζεύς είναι μία Αιγυπτιακή θεότητα και βέβαια εδώ, στον 4ο αιώνα, στα τέλη του 4ου, έβλεπε κάποιος μια μνημιακή κοιονοστοιχεία τεράστια, η οποία όριζε κατά κάποιο τρόπο το ιερό προς τα ανατολικά, προς τη θάλασσα. Και δίπλα, δυτικότερα, υπήρχε ο μεγαλοπρεπής αυτός δωρικός ναός. Ο μεγαλοπρεπής δωρικός ναός του Διός είναι της ιδίας τεχνοτροπίας και κατασκευασμένος στα ίδια χρόνια των Μακεδόνων με το ναό του Νεμαίου Διός στην Κορινθία. Ξαφνικά, γύρω στα 330 π.Χ., με αρχαιολογική χρονολόγηση βέβαια, αρχινάνε να κτίζουν αυτό το ναό, το μεγάλο έργο, αλλά όχι μόνο. Κτίζανε λουτρά, ζενώνα, φτιάξανε επισκευές σε κάποια άλλα κτίρια που πρώην υπήρξαν, φτιάξανε το στάδιο που υπάρχει τώρα, μαζί με την θολωτή είσοδο, με το αποδυτήριο, όλο αυτό εκεί, προς το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα. Αν ρωτιέμαι, ποιος θα μπόρεσε να κρυμμεδοδώσει τέτοια τεράστια έργα εκείνης εποχής, και η απάντηση για μένα είναι οι Μακεδόνες, και μόνο. Δεν υπήρξε στην Ελλάδα κανένας άλλος Έλληνας που θα μπόρεσε να κάνει, εκτός από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο. Οι αρχαιολογικές έρευνες μας οδηγούν σε νέα συμπεράσματα για την ιστορία της Ελλάδας. Ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος και οι Αργιάδες Μακεδόνες, καταλαμβάνοντας την Ελλάδα εν ώψη της εκστρατείας κατά των Περσών, την ίδια στιγμή εκτελούν και ένα μεγάλο οικοδομικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό έργο.